είναι επιχείρηση που λειτουργεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να γραφτεί. Το βασικό είναι το αν θα είναι στα τακτικά ή στα συνδεδεμένα μέλη. Τακτικά είναι οι επιχειρήσεις που είτε έχουν πάνω από ένα χρόνο λειτουργίας, είτε πάνω από 50.000 ευρώ τζίρο. Εάν είναι σε μικρότερο χρόνο λειτουργίας, είτε σε μικρότερο τζίρο, ξεκινούν σαν συνδεδεμένα μέλη και μετά πηγαίνουν τακτικά. Δεν υπάρχει διαφορά στις υπηρεσίες τις οποίες λαμβάνουν μεταξύ τους τα δύο μέλη. Στην πραγματικότητα αυτό αφορά μετά τις γενικές συνελεύσεις και το κομμάτι των εκλογών. Τώρα, όσον αφορά το Trustmark σαν κόστος, δεν υπάρχει έξτρα κόστος. Τα μέλη του Greca το λαμβάνουν δωρεάν το Trustmark. Και όσον αφορά επίσης την συνεργασία που έχουμε με τη Eurobank, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, αυτό το οποίο έχουμε πει είναι ότι όλα τα μέλη τα οποία θα μας έρθουν από το πρόγραμμα το οποίο στηρίζει αυτή τη στιγμή η Eurobank, θα έχουν δωρεάν το κόστος της εγγραφής και θα πληρώσουν μόνο τη συνδρομή. Τέλος, το ποια είναι τα κριτήρια. Αυτό το οποίο έχουμε σαν βάση στα 122 κριτήρια είναι όλο το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο, το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και και τα best practices τα οποία πρέπει να ακολουθούνται. Επειδή ήταν μία ερώτηση στο αν είναι νέο το ηλεκτρονικό κατάστημα, αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα κριτήρια, δεν υπάρχει διαφορά στα κριτήρια, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι 122 κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται είτε είμαστε στην πρώτη μέρα όπου λειτουργεί το κατάστημά μας, είτε είμαστε στον 10ο χρόνο. Συνήθως, ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις βλέπουν το κατάστημα σαν ένα σημαντικό συμβουλευτικό κομμάτι τους, γιατί δεν είναι ότι αξιολογούμε και ή το παίρνεις ή δεν το παίρνεις. Γίνεται μια αξιολόγηση από τους ερευνητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ερευνητές γυρίζουν πίσω με τα σημεία τα οποία πρέπει να αλλάξουν σε κάποιο site, τα αλλάζει το κατάστημα και μετά επανέρχονται, αξιολογούνται και παίρνουν το Trustmark. Άρα για αυτούς συνήθως είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν και να δουν πραγματικά τι πρέπει να υπάρχει πάνω στο site. Ευχαριστούμε πολύ. Μία τελευταία ερώτηση έχω για το